Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Την εκπομπή μας στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr/tv. Αύριο η ομάδα μας δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το απόγευμα στις 5.30 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο την City. Την ανταγωνίστρια της και για το πρωτάθλημα. Και ένας εκ των δύο θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό στο ίδιο γήπεδο που θα γίνει και ημιτελικός. Αυτό είναι κάτι που έχει θεσπιστεί τα τελευταία 15 χρόνια, 20, και η ημιτελική να γίνεται στο Wembley. Από τον καιρό που γύρισε το κύπελο πάλι στο Wembley, μιας και το διάστημα που γινόταν η ανακατασκευή, δηλαδή από το 2001 σεζόν μέχρι το 2005-06, για 6 σεζόν γινόταν η ανακατασκευή του παλιού Wembley, στο οποίο είχα την τύχη να, πέρα από το να κάνω το tour, και να ήταν πολύ εντυπωσιακό tour τότε, στα 90s, να δω και 2, 3, 4 παιχνίδια. Είχα δει τότε την πεντάρα της Εθνικής, παραμονές του 94, το φιλικό. Είχα δει 2 παιχνίδια στο Euro 96 και είχα δει και ένα παιχνίδι Champions League, τόσο πάνω ελληνικής ομάδας. Ήταν για την εμπειρία βασικά. Ήθελα και πήγα έτσι. Ήθελα να πάω να δω και την ελληνική ομάδα και την αγγλική να παίζουν αντίπαλοι το 1998, αν το θυμάμαι καλά. Μετά έκλεισε το γήπεδο. Πήγαμε στο Cardiff, στο Millennium, πήραμε 2 κύπελα, το πρώτο και το τελευταίο που παίχτηκε εκεί από τις 6 σεζόν. Και τώρα φιλοδοξούμε να ξαναπάμε στο τελικό. Έχουμε καιρό να πάμε, είναι η αλήθεια. Και έχουμε ακόμα πιο πολύ καιρό να το διεκδικήσουμε. Να το πάρουμε, συγγνώμη. Έχουμε τελικό. Αν πας τελικό, το διεκδικείς. Πριν φτάσουμε όμως σε 5 πράγματα που θα πούμε σχετικά για το παιχνίδι, μιας και τους είδαμε την περασμένη Κυριακή, οπότε δεν χρειάζεται ειδική ανάλυση, θα αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα, τη 15η Απριλίου, καθότι πριν 33 χρόνια έγινε ένα πολύ θλιβερό γεγονός, το οποίο το ξέρετε. Είπαμε για το παιχνίδι, θα μιλήσουμε αργότερα. Και δεν έχει να κάνει από τη θλιβερή επέτειο του Χίλσπορο. Στη σεζόν που διανύουμε, τα θύματα γίνανε 97. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επί 32 χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας από εκείνη την ημέρα, τελικά υπέκυψε, έφυγε από τη ζωή και μάλλον ανακουφίστηκε από το μεγάλο του βάσανο. Έτσι, τα θύματα είναι επίσημα από το παιχνίδι 97, συν ένα ακόμα, τον Στέφαν Βίτλ, ο οποίος νομίζω είναι 10 χρόνια περίπου, 10, 12 ίσως. Στέφαν Βίτλ έδωσε τέλος στη ζωή του, καθότι εκείνη την ημέρα ήταν να πάει εκείνο στο γήπεδο και έδωσε σε έναν από τους καλύτερους του φίλους το εισιτήριό του να πάει και δεν γύρισε ποτέ. Οι τύψεις τον βάρναν για τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αφού έκανε πρώτα μια δωρεά στον οργανισμό του Χίλσμπορο 61.000 λίρες, έδωσε τέρμα στη ζωή του για να ανακουφιστεί από τις τύψεις. Είναι μια ιδιαίτερη ευαίσθητη μέρα, διότι είχα την τύχη, ατυχία ίσως. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Νομίζω έχω αναφερθεί και άλλη φορά στην εκπομπή. Το 2004 στα 15 χρόνια, τότε ήμουνα στο ραδιόφωνο του Champions, συγκρότημα Πόλης, πρώην γενικό συγκρότημα Alpha Sports, Alpha μάλλον. Ότι είχα ξεκινήσει την εκπομπή κανένα χρόνο, το anfield.gr, τη ραδιοφωνική, του οποίου κράτησα και τα δικαιώματα, είναι το μόνο πράγμα που έχω κρατήσει από τότε. Πίεσα το σταθμό λοιπόν να μου καλύψει τα έξοδα και να πάω να κάνω ντοκιμαντέρ. Άπειρος από κάτι τέτοιο. Μόνο ραδιοφωνική εμπειρία, δεν είχα καθόλου εμπειρία με φακό, να κάνω εγώ δηλαδή όλη τη δουλειά. Με έφεραν σε επαφή μέσω από 2 παιδιά της Λέσχης, Άγγλους τότε που ζούσαν στην Ελλάδα λόγω της δουλειάς τους στην πρεσβεία. Με έφεραν σε επαφή με ανθρώπους που δεν τους βρίσκεις εύκολα, παρά μόνο αν είσαι παλιά καραβάνα στο χώρο των media, και εγώ ήμουν μόλις ένα χρόνο. Είχα λοιπόν την τύχη να συναντήσω πρόσωπα της εποχής, τον παλιό μας ποδοσφαιριστή, τον Brian Hall, ο οποίος δεν ζει πια, και ήταν υπεύθυνος
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για το σύλλογο. Με έφερε σε επικοινωνία με την κυρία Hicks, η οποία έχασε τις δύο κόρες της εκείνη την ημέρα. Με έφεραν τα παιδιά με την πρεσβεία σε επαφή με την υπεύθυνη του Hillsborough Justice Campaign, την Σίλα Κόλμαν, με την οποία έχω ακόμα επικοινωνία. Εξαιρετική η Σίλα. Και μάλιστα η Σίλα αντιποσιάστηκε από το γεγονός ότι ήμασταν η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη, μην πω και σε όλο τον κόσμο, που τελούσε επιμνημόσυνο δέηση την ίδια ώρα που γινόταν στο γήπεδο το μνημόσυνο των θυμάτων. Αυτό το κρατήσαμε μέχρι και το 15, όχι, και λίγο πιο μετά, όπου αποφάσισε η ομάδα, ο οργανισμός του Hillsborough, να σταματήσει τα μνημόσυνα στο γήπεδο και να τα κάνει κάπου αλλού, και ζήτησαν και από όλο τον κόσμο να το κάνει διαφορετικά. Έτσι και εμείς ακολουθήσαμε τη συνταγή τους και το σταματήσαν. Πηγαίναμε στην εκκλησία, στον Αγίο Κωνσταντίνο, στην Ομόνια. Ο πάτερ Σεραφείμ, καλή του ώρα, ήταν και φίλος της ομάδας. Και την όλη διαδικασία την επιμελούνταν ο Κώστας ο Ματζίλας, ο συγχωρημένος ο φίλος μου, ο οποίος έφυγε από καρκίνο το 2014 τον Ιούνιο. Με έφερε λοιπόν σε επαφή η Σίλα, με έφερε και με την Άννη Williams. Δεν χρειάζεται συστάσεις για την Άννη, για την δικιά μας ιδρυρά κυρία, που χάσε το γιο του, τον Κέβιν. Και ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα. Είδα και άλλα άτομα, είδα τον Ρόγκαν Τέιλορ, τον ακαδημαϊκό, ο οποίος ήταν στο Spirit of Shankly, ιδρυτικό μέλος και μπροστάρι στην όλη διαδικασία τότε. Είδα τον Πίτερ Μιλέα, αυτός που δημιούργησε ξεκίνησε αρχές των 90s το παγκόσμιο δίκτυο φιλάθλων της ομάδας. Τον David Jones, αναπληρωτή διευθυντή έκδοσης της Liverpool Echo. Τον Ken Rogers, ο οποίος επιμελούνταν το official magazine της Liverpool και το πρόγραμμα αγώνα, το match program. Και πήρα συνεντεύξεις. Αυτές οι συνεντεύξεις υπάρχουν στο κανάλι μας. Υπάρχει ειδική ενότητα Hillsborough. Ήταν τέτοιο το track μου και η συγκίνησή μου που τα αγγλικά μου σε κάποιες φάσεις ήξερα τι να ρωτήσω, πώς να μιλήσω, πώς να σταθώ, πώς να κάτσω στην κάμερα, να μπω στην κάμερα, να μην μπω στην κάμερα. Τα αγγλικά μου ακουγόντουσαν λες και ήμουν κάποιος πρόσφυγας, μετανάστης στην Αγγλία πρώτες μέρες και ήξερα 5 λέξεις όλες και όλες. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του σοκ, θα έλεγα. Να μιλάς με ανθρώπους που βίωσαν μια τρομακτικού μεγέθους εμπειρία στη ζωή τους, να χάσουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Και έχω γράψει και ένα άρθρο. Αν πατήσετε στην αναζήτηση του site του liverpool.gr το 15 Τετάρτο, γράφω αρκετά πράγματα, όπως και ο Παναγιώτης Ορμελιώτης σήμερα έχει γράψει ένα πολύ καλό άρθρο για την ηλικία του. Και ένα νερό που δεν τα έχει ζήσει, παρά έχει διαβάσει μόνο, είναι εξαιρετικό το κείμενο και αξίζει να διαβάσετε. Όπως και να έχει, η δικαίωση θεωρητικά ήρθε και ήρθε ναι μεν από τη μία λένε ναι έχετε δίκιο, από την άλλη όμως δεν καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι και έτσι είναι στην ουσία μισή δικαίωση, στην ουσία είναι αδικία αυτό που έγινε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή αλλά και όλοι κοντά στα 700 και άτομα που έχουν προβλήματα υγείας από τότε περάσανε πάρα πολλά χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και πολλοί από αυτούς ακόμα ζουν με τα φαντάσματα 33 χρόνια μετά εκείνης της μέρας. Αιωνία τους η μνήμη και εμείς να τιμάμε τη μνήμη τους κάθε χρόνο και κάθε μέρα να κάνουμε το σταυρό μας και το αντίστοιχο για όσους έχουν κάποιο άλλο πιστεύω, θρησκευτικό πιστεύω. Αλλάχ, Βούδα, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, να ευχαριστούμε που έχουμε υγεία και να παρακαλάμε βέβαια να έχουμε υγεία και ειρήνη. Δεν υπάρχουν πολύτιμότερα αγαθά στον άνθρωπο και ποτέ μα ποτέ κανείς να μην φεύγει έτσι, γιατί είναι τόσο άδικος θάνατος. Το έχουν βιώσει σε πάρα πολλές χώρες και στη χώρα μας έχουν συμβεί παρόμοια και πραγματικά δεν υπάρχει πιο άδικο πράγμα να φεύγεις ενώ τόσο άσχημα σε μέρα που πηγαίνεις για να χαρείς. Τόσο πάμε. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια θα έλεγα. Στο επίκαιρο θέμα του παιχνιδιού με την City.
Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι, υπενθυμίζω, στις 5.30 ώρα Ελλάδος. Και να θυμίσω ότι το παιχνίδι της Κυριακής έλεξε 2-2, το ξέρετε. Αυτή είναι η εικόνα, η στατιστική εικόνα της απόδοσης των δύο ομάδων, η συνολική στο 90 λεπτό. Το έχουμε υπόψη μας και εδώ είναι τα συστήματα που χρησιμοποίησαν οι δύο ομάδες στο περίπου, μιας και η City άλλαξε κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, ενώ εμείς παραμείνουμε σταθεροί. Τα είπα για το παιχνίδι μας και τα ελαττώματα που προέκυψαν και πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αλλά τέλος πάντων αναφέρθηκε ο Κλοπ στην συνέντευξη τύπου για το τι πρέπει, το τι έγινε και τι πρέπει να γίνει και τι μεσολάβησε και ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα, τι πιστεύει εκείνος ότι βοηθάει εμάς και τι πιστεύει επίσης ο ίδιος ότι δεν βοηθάει τους πολίτες στο αυριανό παιχνίδι. Να δούμε όμως τι έγινε την Τετάρτη βράδυ, γιατί εμείς το δικό μας της Τρίτης το είδαμε. Την Τετάρτη, μάλιστα, συγγνώμη, την ίδια μέρα. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού τη City με την Ατλέτικο. 4-3-3 χρησιμοποιεί σταθερά ο Κλοπ, ο Γκουαρδιόλα, τι είπα τώρα. Στο 3-4-2-1, όπως το εμφανίζεται το Transfer Market, αν και το Who Scored που έριξε μια ματιά, το εμφανίσαν 5-4-1, δεν ήταν έτσι. Πιέστηκε πολύ η City, πιέστηκε πάρα πολύ, κράτησε όμως το 0, έχει μάθει πλέον να κρατάει και τα αποτελέσματα. Έχασε όμως με τραυματισμούς τον Walker και τον De Bruyne, με τις πρώτες εκτιμήσεις τα λένε ότι δεν θα είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για μας. Να το δούμε όμως στην πράξη. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε τώρα για στατιστικά. Τι στατιστικά να πούμε, μην τρελαθούμε κιόλας. Διαφορετικός θεσμός μεν, αλλά οι ομάδες, ειδικά στη φάση που είναι τώρα, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε παρά μόνο να πάμε κατευθείαν στο ιατρικό δελτίο. Αυτή είναι η εικόνα των δύο ομάδων λοιπόν. Θα σας δείξω σχετικές εικόνες και για το κομμάτι του ιατρικού δελτίου, χωριστά για την κάθε ομάδα. Και θα πάμε πρώτα απ' όλα στους θεωρητικά νομίζω οικοδεσπότες μας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία επιστροφής για Mendy, De Bruyne, Walker. Αυτές τις εικόνες, αυτή την ενημέρωση την έχουμε μέχρι στιγμής που μιλάμε. Η εκπομπή γυρίζεται Παρασκευή μεσημέρι. Ενδέχεται βέβαια να τους δούμε και τον Walker και τον De Bruyne. Πάντως το κομμάτι αστράγαλος είναι λίγο ευαίσθητο, οπότε ίσως να έχει αρκετές επιφυλάξεις ο Guardiola για το κομμάτι αποστολή και εντεκάδα. Και οι δύο είχαν ένα χτύπημα, όχι κάτι σπουδαίο. Προφανώς η εκτίμηση είναι ότι θα δούνε σήμερα, Παρασκευή, σε τι φάση είναι. Από φυσική κατάσταση, πάντως βλέπετε ότι είναι έτοιμη. Το πιο πιθανό είναι να είναι στην αποστολή κανονικά και ίσως να ξεκινήσει ένας από τους δύο. Θεωρητικά, με τα δεδομένα αυτά, η εντεκάδα θα είναι κάπως έτσι η δική μας αύριο. Στο κέντρο Χέντερσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο. Είναι το ιδανικότερο, αν και λέω πως ο Τιάγκο ίσως να βγει νωρίς αν δεν ακολουθεί στο ρυθμό. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα του ρυθμού, είναι καλύτερος ο Κέιτα. Φιρμίνο, Μανέ, Σαλάχ, τριάδα μπροστά. Ναι. Okay. Και η τετράδα μπροστά ή πίσω θα είναι γνωστή μαζί με τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Δεν θεωρώ ότι θα παίξει ο Κονατέ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι εξίσου γρήγοροι αυτοί και μπορεί να τον στριμώξουν και να πέσει σε λάθος. Θα το θεωρώ απίθανο να δω Κονατέ στο κέντρο, όπως επίσης θα θεωρήσω απίθανο να δω Curtis Jones, ακόμα και αλλαγή, εκτός να τον βάλει στο 91. Καλή ώρα σαν τον Ορίγκη.
Σε αυτό το παιχνίδι λόγω ταχύτητας, εγώ θεωρώ ότι χωράνε πέρα από τον Δίας και τον Τζότα και ο Ρίγκη. Έχω μια επιφύλαξη για τον Έλιωτ. Πάντως, οι τρεις, μιας και ο Ρίγκη, κατά πώς φαίνεται, μετακομίζει το καλοκαίρι στο Μιλάνο, χωράει. Και χωράει και περισσεύει μάλιστα. Να δούμε κάποια πραγματάκια της τελευταίας στιγμής. Ο Κλοπ είπε χτες στη συνέντευξη τύπου που μίλησε για City, πολλά πράγματα για City, Σαλάχ και τραυματίες, για τραυματίες δηλαδή και των αντιπάλων αναφέρθηκε, όπως και για τον Σαλάχ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Και μίλησε για τη Villarreal, πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία πρέπει να διαβάσετε από το site. Είναι πάρα πολλά για να τα πάω εγώ από εδώ πέρα. Αξίζει να διαβάσετε με την ηρεμία σας, με την ησυχία σας, για να μην μακρηγορώ και γίνομαι κουραστικός. Θεωρώ όμως ότι, όπως το είπε ο Γιώργος, είναι αρκετά διαφορετική ομάδα, με έναν προπονητή ο οποίος έχει και ρεκόρ αυτή τη στιγμή στα τρόπαια στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος ήταν στη Σεβίλη. Οπότε δεν το περνάς στο πόδι. Πήρε τη Villarreal, Europa, Champions League, τη φτάνει στους 4. Κάτι λέει αυτό. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή και έχει δει λίγο, όπως είπε ο Κλοπ, από τα παιχνίδια με την Bayern, αλλά τόνισε ότι αν σε 2x90, 180 λεπτά, οι Γερμανοί κατάφεραν και έβαλαν μόνο ένα γκολ, αυτό κάτι λέει για την αμυντική τους λειτουργία και ειδικά για το κομμάτι αμυντική λειτουργία εκτός έδρας. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στο Anfield. Οπότε πηγαίνετε καλό κακό σε φαρμακεία και πάρετε μια καλή αυτή με ηρεμιστικά. Θα μας βγάλουν το λάδι αυτή, είναι το μόνο σίγουρο. Το παιχνίδι λοιπόν με τη City θα το παρακολουθήσουμε στο κλασικό μας στέκι στις 5.30. Θα είναι ανοιχτά από τις 5 και θα έχει και κουζίνα φαντάζομαι για όσους πεινάνε. Στο Windram. Υπενθυμίζω σε όλους ότι θα πρέπει να μπουν στη σελίδα τους ή να μιλήσουν τηλεφωνικά για να κάνουν κάποια κράτηση. Στα μεγάλα παιχνίδια είναι άκρος υποχρεωτικό, διότι στην καλύτερη περίπτωση να βρείτε και να πούνε να κάτσετε όρθιοι με την City. Έδιωχναν κόσμο αναγκαστικά. Γέμισε το μαγαζί και δεν μπορούσαν να τους βάλουν μέσα και επειδή έχουν μειώσει λίγο την χωρητικότητα λόγω των μέτρων. Τώρα τι θα γίνει από το Μαγιά και μετά, δεν έχω ιδέα, αν θα το αφήσει ελεύθερο χήμα στο κύμα. Ό,τι είπαμε και ό,τι δεν είπαμε, τα βλέπετε στο liverpool.gr με την υποστήριξη της συντακτικής ομάδας μέλη, τα οποία είναι στην Πανελλήνια Λύση και Φίλων Liverpool, τα social media τα βλέπετε. Τα αφήνω για να τα περιεργαστείτε και να μπείτε, να ακολουθήσετε ό,τι από αυτά σας αρέσει. Και τέλος, για όσους δεν έρθουν στην pub και κάτσουν σπίτι, οικιακή ζυθοποίηση, brew.gr, φτιάξτε την πύρα σας, όπως φτιάχνει κρασί, τσίπουρο κλπ. Ώρα να φτιάξει και μπύρα, να κάνει για το κομμάτι του, ή αν πάει επίσκεψη ένα φίλο του, να το πάει δώρο με 40-45 ευρώ. Κάνει ένα αρκετά εντυπωσιακό δώρο και πρωτότυπο, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, πάμε ένα βήμα πριν από ένα ακόμα τρόπαιο. Για να δούμε ποιος θα τους για το κάνει. Φυσικά, ευελπιστούμε να το κάνουμε εμείς. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ραντεβού με το report την Κυριακή, εκτός στούντιο, και preview Δευτέρα για το παιχνίδι με τη United την Τρίτη το βράδυ, τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και ειρήνη. Να είστε καλά.